Τελεσίγραφο 15 ημερών έδωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στους καταληψίες να εγκαταλείψουν τα κτίρια ή να συνεννοηθούν τους όρους μίσθωσης με τους ιδιοκτήτες. Η επιχείρηση εκένωσης κτιρίων ξεκίνησε και μετά τα πρώτα 13 κτίρια σε Αθήνα και Λάρισα, όπως όλα δείχνουν, η τελική φάση θα περιλαμβάνει καταλήψεις σε όλη τη χώρα, ανάμεσά τους και η Κρήτη, με τις καταλήψεις του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο και της Ρόζα Νέρα στα Χανιά. Είναι μια παράνομη κατάληψη η οποία πρέπει να τελειώσει. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στην ανακοίνωση του δεν άκουσα να υπάρχει καμία εξαίρεση και θεωρώ ότι θα προχωρήσει κανονικά η διαδικασία της αξιοποίησης των κτιρίων. Έκανε καμία δήλωση ο κ. Χρυσοχοΐδης ότι εξαιρούνται τα Χανιά? Όχι. Άρα τα Χανιά δεν εξαιρούνται, άρα ισχύει και για τα Χανιά. Με το τελεσίγραφο αυτό, το Υπουργείο πολλοί εκτιμούν ότι προαναγγέλει εντατικοποίηση των αστυνομικών επιχειρήσεων το επόμενο διάστημα, με σκοπό μέχρι το τέλος του έτους σε όλη τη χώρα τα κτίρια που τελούν υποκατάληψη να έχουν εκενωθεί. Ο Υπουργός δεν άφησε κανένα περιθώριο και καμία εξαίρεση για τα υποκατάληψη κτίρια. Να περιμένουμε κάποια επιχείρηση τις επόμενες μέρες, δηλαδή, εδώ για τα Χανιά. Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Εγώ είμαι υφυπουργός αρμόδιος για θέματα νοτάτης, είναι αρμοδιότητα προστασίας του πολίτη. Το τελεσίγραφο αφορά και τις δύο καταλήψεις που βρίσκονται στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο ο Ευαγγελισμός και στα Χανιά η κατάληψη της Ρόζα Νέρα, με την αγωνία για το τι μέλη γενέστε να κορυφώνεται και εκπροσώπους των φοιτητών να μιλούν για υπονόμευση του αυτοδιοίκητου χαρακτήρα των πανεπιστημίων. Τα προβλήματα που υπάρχουν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα επιλύονται μέσα από το δημοκρατικό διάλογο των εκλεγμένων οργάνων, των φοιτητών και του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας εντός του πανεπιστημιακού χώρου, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις και επιβολές που υπονομεύουν τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα του. Ακαδημαϊκοί πάντως διατυπώνουν την αγωνία τους για μια συνολικότερη στροφή των κυβερνήσεων στην άσκηση κρατικής βίας. Μιλώντας στον 984, η Μέρη Μπόση, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ειδική σε θέματα διεθνούς ασφάλειας, διευκρίνησε ότι τα πρωτοφανή κρούσματα θα συνεχιστούν με κοριούς και παρακολουθήσεις πολιτών, αφού όπως εξήγησε, η κυβέρνηση εκτιμά ότι το κράτος μπορεί να επιδιώξει τώρα τη σύγκρουση με όσους θεωρεί απέναντί του, έχοντας εμπεδώσει επικοινωνιακά ένα κλίμα ανοχής στο όνομα της ασφάλειας στην όποια ακραία εκδοχή βίας από πλευράς της αστυνομίας. Βεβαίως θα υπάρχουν και οι αντίθετες φωνές, οι οποίες αντίθετες φωνές μπορεί να φτάσουν και σε ακραία μορφή αντίθεσης και να γίνουν ακόμα πιο έντονες. Κάτι για το οποίο εκ των πραγμάτων θα κινητοποιηθεί πάλι το κράτος εναντίον αυτών των φωνών, θα ενταθούν οι φωνές και νομίζω ότι περνάμε πράγματι σε μια εποχή όπου η έννοια της ασφάλειας αρχίζει και μπαίνει δίπλα στην έννοια της ασφάλειας, μπαίνουν πολλά ερωτηματικά. Για τα γεγονότα της 11ης Νοέμβρη και τη σύλληψή του έξω από την ΑΣΟΕ, μίλησε ο κριτικός φοιτητής Δημήτρης Κατρινάκης στην εκπομπή Κρήτη Σήμερα. Έπεφτε πάρα πολύ ξύλο γενικά. Δηλαδή, το περίμενα ότι θα με χτυπήσουν, ας πούμε, γιατί είχαν χτυπήσει πάρα πολλούς φοιτητές ήδη. Και εκείνη τη στιγμή το περιμέναμε ότι θα μας χτυπήσουν. Ωστόσο, εγώ δεν περίμενα να γίνει σύγκυψη εκείνη τη στιγμή, γιατί προφανώς δεν θεωρούσα ότι έχω κάνει κάτι επιγύψιμο για να μου αποδοθούν κατηγορίες.